μάλλον αισθάνομαι σαν την πατρίδα μου δίπλα. Είμαστε κοντοχωριανοί και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό για μένα. Είμαι σε μια ευχάριστη εκδήλωση με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε νέους ανθρώπους με ένα τμήμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στα τέλη της Καρδίτσας και έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο χώρο που είναι το χώρο του design. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει αυτό το χώρο και ελπίζω ότι η διαδικασία του να γίνει αυτή η έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τους δώσει τη δυνατότητα να γνωριστούν και με συναδέλφους τους στο εξωτερικό, στην καρδιά του design. Αλλά θα δώσει και σε εμάς τους ευρωβουλευτές τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέα παιδιά και νέους δημιουργούς οι οποίοι πραγματικά είναι το μέλλον της χώρας. Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης η οποία θα γίνει στις Βρυξέλλες στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου από 16 έως 20 Οκτωβρίου και έχει ως σκοπό την πρόθεση του ελληνικού design και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αρρωγός και διοργανωτής της εκδήλωσης είναι η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής κυρία Σακουράφα Σοφία. Εμείς ως τμήμα ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της κυρίας Σακουράφα προκειμένου να συμμετάσχουμε σε αυτήν την έκθεση και διοργανώσαμε τη σημερινή έκθεση με όλες τις υποψήφιες συμμετοχές των φοιτητών μας προκειμένου να προκληθούν 6 από τις οποίες θα συμμετάσχουν στην άλλη έκθεση στις Βρυξέλλες. Μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη της κυρίας Σακουράφα, του Δήμου Καρδίτσας που μας παραχώρησε το χώρο για την διοργάνωση της έκθεσης, αλλά και το μελό του κλούτος που συνέβαλαν ουσιαστικά στο να υλοποιηθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Και φτιάξαμε και στο 3D εκτυπωτή της σχολής, το έχουμε φτιάξει και σε μοντέλο με τις πραγματικές του διαστάσεις του κοντίνου. Ναι. Αυτά λέει δηλαδή και διάσταση εμπορική, χιλιάδες κομμάτια. Με ένα πολύ ωραίο κείμενο προώθησες. Αυτό είναι η ανάγκη μου. Είναι μια έκθεση που έρχεται σε κομμάτι του κοντίνου. Πάλι αυτό το τόπο. Τις ίδιες φοιτήτριες με την Κυψέλη. Και έτσι και το σπίτι. Δεν είναι απλά το τσέλα, το παλιό του πατέρα.